δώσουμε τώρα το λόγο στο Βαγγέλη Κατσακούλη, Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Ελλάδας και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο της Πάτρας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα, με την ανακοίνωση των υποψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων, ξεκινά και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα ότι με μια πλατιά συμπαράταξη θα πρέπει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να περάσουν στις φιλολαϊκές δυνάμεις. Να πάψουν να είναι μετερίζοι των συστημικών κομμάτων και μέσω εξυπηρέτησης κομματικών και όχι μόνο, κυρίως μόνο όχι, συμφερόντων. Να γίνουν μετερίζοι του λαού και εξυπηρέτησης των συμφερόντων του. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα όσο ποτέ η κοινωνία, ο λαός, έχουν ανάγκη από τη συστράτευση όλων εκείνων των δυνάμεων που βάζοντας κατά μέρος τις όποιες διαφωνίες συμπαρατάσσονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κοινό σκοπό, τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές. Θα πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι ο λαός θα ξεφύγει από την τοπιστική και φιλική ψήφο που διέπει συνήθως τις αυτοδυτικές εκλογές και θα δώσει πολιτική ψήφο στις δυνάμεις εκείνες που στάθηκαν δίπλα του στις δύσκολες ώρες στους Δήμους και στις περιφέρειες. Έχω τονίσει και άλλη μια φορά ότι τώρα πια δεν επιτρέπεται ο πολιτικός εγωισμός του καθενός μας να μπει υπεράνω των λαϊκών συμφερόντων και να διευκολύνει την παραμονή των αντιλαϊκών κομμάτων στους Δήμους και τις περιφέρειες. Σήμερα που οι μάσκες έπεσαν, δεν υπάρχει κανένα άλοθη για να δοθεί ούτε μία ψήφος στα κόμματα που φορούν τη λεοντή του αριστερού, αλλά εφαρμόζουν την πιο ανελαίτη δεξιά πολιτική. Πρέπει επίσης να περάσει το μήνυμα ότι η μη συμμετοχή στο όνομα της όποιας διαφωνίας αποτελεί σιωπηρή ανοχή και άρα συνενοχή. Ξεκινάμε δυνατά, γνωρίζοντας ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Ξεκινάμε δυνατά με τη λαϊκή συσπήρωση, προκειμένου να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κόκκινα σημάδια πάνω στο μετεκλογικό χάρτη της πατρίδας μας.